η έφεση του εισαγγελέα με την οποία ζητά την καταδίκη και άλλων προσώπων του αμαρτωλού Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπουργείου Πολιτισμού αποδεικνύει ότι η υπερασπιστική γραμμή των εμπλεκόμενων στις υποθέσεις του Ταμείου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά κακουργήματα, περισκευωρίας και σκηνοθεσία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διαστρεβλώνει τόσο την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε ότι υπήρξε συνειδητή υπεξαγωγή εγγράφων από τον πρώην διευθυντή, όσο και την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέα. Σε ό,τι μας αφορά, έχει δοθεί ήδη εντολή για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων όσο θίγονται από την κατάφορη συκοφαντική δυσφήμιση της κοινοθεσίας και σκευωρίας. Είναι απόλυτη η εμπιστοσύνη μας στη δικαιοσύνη, ότι θα συνεχίσει τη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών για τη θλιβερή αυτή υπόθεση διαφθοράς και διασπάθησης δημόσιου χρήματος.